νέα νομοθεσία η οποία προωθείται. Από το 2014 βεβαίως προωθείται. Τώρα την θα κατατεθεί. Ναι, από το 2012 θα έλεγα προωθείται. Από τότε είχε ετοιμάσει το Υπουργείο Υγείας νομοσχέδιο το οποίο είχε καταθέσει στην νομική υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο. Με το προτινόμενο νομοσχέδιο ουσιαστικά με γνώμονα το Υπουργείο την Προστασία της Δημόσιας Υγείας προχώρησε στη σύνταξη και προώθηση του νομοσχεδίου που ρυθμίζει τον τομέα της δερματοστηξίας και της διαπέρνησης σώματος με τρόπον έτσι ώστε να διασφαλίζεται πρώτιστα η δημόσια υγεία αλλά και να επιτυχάνεται η βελτίωση και αναβάθμιση του επαγγέλματος τόσο του δερματοστηχτοποιού όσο και του διαπέρνητη σώματος. Μάλιστα. Εμένα ξέρετε τι μου κάνει τρομερή εντύπωση. Που μέχρι σήμερα δεν υπήρχε αυτή η νομοθεσία, θα θεωρούσα στο δικό μου μυαλό, όπως προφανώς και πολλοί πολίτες, ότι είναι αυτονόητο ότι δεν γίνονται τατουάζ σε μικρούς. Η ποικίλη πρακτική που υπήρχε ήταν στην ευχέρεια του ίδιου του δερματοστιχτοποιού ή του διαπερνητή να εφαρμόσει μια πρακτική. Δεν ξέρω αν υπήρχε μια έτυπη πρακτική που εφαρμοζόταν από τους πλήστους ή από μερικούς. Δεν υπήρχε νομοθετικών πλαίσιων, υπήρχε ανάγκη για τη ρύθμιση του συγκεκριμένου θέματος. Οπότε το Υπουργείο Υγείας, διαγνώσκοντας αυτήν την ανάγκη από το 2012, προχώρησε στη ρύθμιση του. Βέβαια, έχει τύχει περαιτέρω επεξεργασία από το 2012. Μέχρι σήμερα, μέχρι που ισχύως καταφέραμε να το καταθέσουμε στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Έχετε συνομιλήσει και με το Σύνδεσμο Δερματοστιξίας και Διαπέρνηση Σώματος. Θα το λέω μέχρι να το μάθω. Θα το μάθετε εύκολο, είναι. Έχουμε έρθει σε επικοινωνία με το Σύνδεσμο στο στάδιο που βρισκόταν το νομοσχέδιο στην Νομική Υπηρεσία για Νομοτεχνική Επεξεργασία, γιατί το νομοσχέδιο είχε ετοιμαστεί και κατατεθεί στην Νομική Υπηρεσία προτού καν δημιουργηθεί ο συγκεκριμένος Σύνδεσμος. Όμως, στο στάδιο της επεξεργασίας του που βρισκόταν στην Νομική Υπηρεσία, ήρθαμε σε μια άτυπη διαβούλευση μαζί τους. Έχουμε συζητήσει το θέμα και οτιδήποτε άλλο προκύψει θα το δούμε στο επίπεδο της Βουλής. Κύριε Χρυσοστόμου. Από ό,τι φαίνεται υπάρχει ένα κενό στην νομοθεσία και να πω και το σε εσάς και στον κάθε ένα από εσάς ξεχωριστά, είτε λειτουργείτε νόμιμα είτε παράνομα, γιατί γνωρίζουμε ότι υπάρχουν και παράνομοι στο δικό σας το χώρο δυστυχώς, δεν ελέγχονται παρκώς. Δεν ευθύνεστε βέβαια προσωπικά γι' αυτό, απλώς το αναφέρω. Άρα είναι απόκειτο σε εσάς ποιος θα, αν θα κάνει τατουάζ κάποιος έναν ανήλικο ή όχι. Ποια είναι η δική σας θέση? Δεν είναι απόκειτο σε εμάς για να κάνουμε αν θα κάνουμε σε ανήλικον ή όχι. Δεν μπορούμε να το ελέγξουμε αυτό. Ναι, εννοώ ότι δεν υπήρχε εκείνη η νομοθεσία που θα μπορούσε σε κάποιον, αν αποφάσισε να το κάνει, να το απαγορεύσει. Και ήδη από χθες, δηλαδή, που έγινε πιο γνωστό το θέμα, όντως και γονείς επικοινώνησαν μαζί μας και μας είπαν ότι ναι, εμένα το παιδί μου 15 χρόνων ήρθε στο σπίτι και είχε τατουάζ. Κάποιοι σωστοί επαγγελματίες χρησιμοποιούσαμε αυτόν τον νόμο, κάποιοι τον άτυπο νόμο, κάποιοι άλλοι απλά θέλαν να κάνουν τα τατουά στα παιδιά μας. Μάλιστα, άρα εσείς λέτε ότι η γενικότερη ιδέα είναι ότι θα έπρεπε να συμμορφώνεστε σε αυτό. Ωστόσο κάποιοι αποφάσισαν να μην το πράξουν και να μην σας ακούσουν. Αρκετοί και με αυτόν εκθέτουν τους πολίτες, τους επαγγελματίες που προσπαθούμε να το προστατεύσουμε αυτόν εμείς. Και δαιμονοποιούν το χώρο σας. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, εσείς γνωρίζετε πόσα τατουατζίδικα, να το πω, λειτουργούν νόμιμα και πόσο παράνομα? Δεν γνωρίζουμε ακριβώς αριθμών, ξεπετάγονται σαν τα μανιτάρια. Ναι, στη δική μου τη γειτονιά έχει 4. Φαντάζομαι τι γίνεται στις υπόλοιπες γειτονιές, θα είναι ανάλογη εικόνα. Φαντάζεστε τι μπορεί να γίνει. Εσείς πώς το αντιμετωπίζετε αυτό, διότι τίθενται και άλλα θέματα. Θέματα υγιεινής, θέματα ελέγχου, θέματα καθαριότητας, θέματα χρήσης των σωστών εργαλείων, γιατί το ζήτημα δεν είναι να δαιμονοποιήσουμε τα τατουάζ, αλλά τις λάθος πρακτικές. Μπορείτε να επαναλάβετε, δεν σας ακούω. Λέω εσείς, τι θέση έχετε σε σχέση με το πώς ελέγχετε, αν λειτουργούν κάποιοι παράνομα, τι κάνετε γι' αυτό, διότι είναι και συνθήκες υγιεινής που πρέπει να ελέγχονται, είναι και προϊόντα τα οποία χρησιμοποιούν όπως τα μελάνια, ένα ζήτημα που είχε επίσης πάει στη Βουλή. Ποια είναι η δική σας θέση και τι κάνετε για να καταπολεμηθεί αυτό
το παράνομο φαινόμενο. Δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Είμαστε με δεμένα χέρια, δεν μπορούμε να προστατεύσουμε τους πολίτες, δεν μπορούμε να πούμε τη θέση μας, δεν μπορούμε να κάνουμε απολύτως τίποτα. Αυτό προσπαθούμε τα τελευταία 7 χρόνια να κάνουμε, να προστατεύσουμε τους πολίτες, να μπουν κάποιοι κανονισμοί. Μάλιστα. Άρα, ναι, πείτε. Υπάρχει πρόνοια μέσα στο νομοσχέδιο πλέον που ρυθμίζει ότι θα γίνονται έλεγχοι από λειτουργούς του Υπουργείου Υγείας που θα είναι εξουσιοδοτημένοι, εντεταλμένοι από το Υπουργείο, να διεξάγουν έλεγχους τόσο στα εργαστήρια όσο και για τους ίδιους τους δερματοστιχτοποιούς ή διαπερνητές σώματος, για να ελέγχουν όλα τα θέματα που ρυθμίζονται μέσα στον νόμο. Που είναι και οι χημικές ουσίες, ενώ τα μελάνια που χρησιμοποιούνται, και ο εξοπλισμός και όλα τα άλλα θέματα που. Συνθήκες υγιεινής είναι πολύ βασικό. Όλα. Είναι αλλά όλα. Αποστηρώνονται τα εργαλεία, μιλάμε για βελόνες, δεν είναι ακριβώς. Θα έλεγα ότι περιγράφονται με πολύ αναλυτικό τρόπο μέσα στο νομοσχέδιο. Τόσο ο εξοπλισμός, όσο και ο τρόπος που πρέπει να γίνονται κάποιες πρακτικές. Οπότε θεωρώ ότι με την ψήφιση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου θα βοηθηθεί απίστευτα ο συγκεκριμένος τομέας. Ναι. Έχετε διαπιστώσει από τέτοιους χώρους να έχουν μεταδοθεί ασθενείες? Υπάρχει πάντως ο κίνδυνος. Σίγουρα υπάρχει ο κίνδυνος, γι' αυτό και υπάρχει και η ανάγκη και προωθούμε το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Ναι. Όμως, από το 2012 το προωθούμε, αν δεν το δούμε να γίνεται. Σίγουρα, είναι μεγάλη επιθυμία και δική μας αυτό να γίνει, το συντομότερο δυνατό. Δεν έχουν έρθει ενώπιον μας όμως οποιαδήποτε περιστατικά από αυτά που αναφέρεται. Ναι. Γιατί καθυστέρησε? Εντάξει, είχε κατατεθεί στην νομική υπηρεσία. Πρόσφατα έχει ολοκληρωθεί ο νομοτεχνικός έλεγχος. Δεν γνωρίζω για ποιους λόγους έχει πάρει κάποιο χρονικό διάστημα να ολοκληρωθεί η νομοτεχνική του επεξεργασία. Βέβαια, αυτό μας έδωσε την ευχέρεια να κάνουμε περαιτέρω τροποποιήσεις και αλλαγές στο νομοσχέδιο που είναι προς το καλύτερο όλα αυτά τα χρόνια. Θα επικεντρωθούμε στο γεγονός ότι το έχουμε έτοιμο και ότι είμαστε έτοιμοι να το ψηφίσουμε. Να συνομιλήσουμε και με τον κύριο Κωνσταντίνο Σημεωνίδη. Είναι δερματολόγος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Δερματολογικής Εταιρείας. Κύριε Σημεωνίδη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Σαφώς και δεν θέλω να μου σχολιάσετε τα του νομοσχεδίου. Θέλω όμως να μου πείτε τι κίνδυνοι ελοχεύουν, αν ελοχεύουν, όταν μικρά παιδιά έχουν τη δυνατότητα να κάνουν τατουάζ και μάλιστα όταν οι οίκοι που προσφέρουν αυτές τις υπηρεσίες δεν ελέγχονται επαρκώς. Σαν τα μανιτάρια ξεπηδάνε, μας είπε πριν από λίγο ο εκπρόσωπος του Συνδέσμου Δερματοστιξίας. Καταρχάς να πω ότι συμφωνώ και επικροτώ την κατάθεση του ελόγου νομοσχεδίου από το Υπουργείο Υγείας. Ναι. Γιατί πάνω απ' όλα προέχει η ασφάλεια και η υγεία των ανηλίκων ατόμων. Από θέμα τώρα υγείας, να πούμε ότι οποιαδήποτε ξένη ουσία που εισέρχεται στον οργανισμό μας ελοχεύει διαφόρους κινδύνους και μπορεί να αποκαλέσει διάφορες δερματικές αντιδράσεις. Δηλαδή? Όπως και στο τατουάζ. Ναι. Διάφορες χρωστικές, οι οποίες χρησιμοποιούνται ανεξέλεκτα, ειδικά οι κόκκινες, οι πράσινες, οι κίτρες, οι μπλε ουσίες, μπορούν να προκαλέσουν το πιο σοβαρό μια αλλεργική αντίδραση, η οποία μπορεί να ξεκινήσει από το δέρμα και να εξελιχθεί σε γενετική αντίδραση του οργανισμού, με μετέπειτα δημιουργία του σοκ. Η οποία όμως αντίδραση μπορεί να αντιμετωπιστεί. Μπορεί να αντιμετωπιστεί έγκαιρα και να μπορεί να αποφύγουμε και οποιαδήποτε άλλο κίνδυνο που μπορεί να ελοχεύει. Επίσης, αν δεν τηρούνται οι κανόνες υγιεινής, μπορεί να υπάρξει μια μόλυνση στην πληγή από διάφορα βακτήρια τα οποία υπάρχουν πάνω στο δέρμα. Μια ερυθρότητα, το οποίο σε περιπτώσεις περισσότερες υπάρχει ένα πιο όταν οι πληγές δεν γίνονται σωστοί χειρισμοί μετέπειτα από τα τατουάζ. Εμείς έχουμε δει και σε περιπτώσεις που έχουν δημιουργηθεί και χιλοειδή. Δηλαδή, η χιλοειδή είναι κάποιες αντιδράσεις του οργανισμού, οι οποίες σε ξένα σώματα, οι οποίες δημιουργούν τις λεγόμενες ουλές. Αυτές είναι καλό από πριν να υπάρχει ένα ιστορικό από τους δερματοστιχτοποιούς να ρωτάνε αν υπάρχουν κάποια θέματα υγείας, κάποια θέματα κληρονομικότητας, οπότε να προστατεύονται και από αυτά τα δερματικά προβλήματα και από τις αντιδράσεις που μπορούν να προκαλέσουν. Μάλιστα. Υπάρχει κάτι που πρέπει να προσέχει κάποιος ο οποίος έχει άλλες δερματικές παθήσεις και είτε αυτοάνωσες είναι αυτές, είτε γιατί έχουν έξαρση κιόλας οι δερματικές παθήσεις στην εποχή μας, που θα πρέπει να προσέχει στα τατουάζ? Αυτό είναι η γενικότερη ερώτηση.
Αυτό είναι που θέλω να πούμε, ότι πρέπει να υπάρχει ένα καλό ιστορικό πριν να διεξαχθεί η δερματοστοιξία, διότι ελοχεύουν αυτοί οι κίνδυνοι. Ναι. Έχει συνδεθεί όμως με κάποιες συγκεκριμένες δερματικές παθήσεις ή ασθένειες? Όχι, δεν έχει συνδεθεί με κάτι συγκεκριμένο, απλώς είναι οι αντιδράσεις του οργανισμού μόνο σε τοπικές αντιδράσεις λόγω της έκθεσης των ουσιών αυτών. Τίποτα άλλο, αλλά δεν έχει παρουσιαστεί κάτι που να πούμε ότι το τατουάζ προκαλεί αυτό. Ναι. Εσείς ως σύνδεσμος δερματολόγων, πώς σχολιάζετε το γεγονός ότι μέχρι σήμερα οι ανήλικοι, δηλαδή ένα παιδί 14-15 χρονών, μπορεί να πάει και αν θέλει, όταν του ατζής εκεί, μπορεί να του κάνει. Κατά παράβαση βέβαια των κανονισμών που ο ίδιος ο σύνδεσμος δερματοστηξίας έχει δώσει στα μέλη του. Όμως επειδή δεν είναι νόμος, μπορεί κάποιος να παρεκκλίνει. Κοιτάξτε, αυτό έγινε στο κάθε άτομο. Από εκεί και πέρα, γι' αυτό δημιουργείται αυτή η νομοθεσία, για να προστατεύσουν αυτά τα πράγματα που γίνονται σε γενικό βαθμό. Τώρα, να τονίσουμε ότι οι ανήλικοι δεν είναι μόνο οι αλλεργικές αντιδράσεις, δεν προκαλούνται μόνο σε ανήλικα άτομα. Ναι, είναι σαφές αυτό, προφανώς. Έτσι. Οπότε πρέπει ο καθένας να είναι προσεκτικός, είτε ανήλικος είτε όχι, να προσέχει από πριν πότε βάλει να κάνει για αυτή την δερματοστηξία. Απλώς το ερώτημά μου, κύριε Σημεωνίδη, αφορά περισσότερο στο ότι εγώ, για παράδειγμα, που έχω μια άλλη ηλικία, προφανώς και θα ψάξω περισσότερο και τον οίκο που θα. Και τον άνθρωπο και το μαγαζί που θα πάω για να κάνω τατουάζ, για παράδειγμα. Προφανώς και θα ελέγξω περισσότερο τις συνθήκες υγιεινής, γιατί είμαι ενήλικη, γιατί έχω λιγότερη τρέλα από ότι έχει ένας νέος 15 χρονών. Ναι. Ο οποίος προφανώς και θα αποταθεί σε κάποιον που θα του πει απλώς ναι στην εφηβική αντίδραση και θα τον βοηθήσει να κάνει τατουάζ. Μπορεί να ενημερωθεί και από κάποιον ιατρό ή από το ίντερνετ πλέον. Είναι πιο εύκολο να επικοινωνήσει με κάποιο ειδικό, να του πει κάποιους ασφαλείας κανονισμούς, ο οποίος μπορεί να πάει να κάνει το τατουάζ. Και από εκεί και πέρα είναι ο έλεγχος του κάθε υποστατικού και της οικογένειας, η οποία πρέπει να προστατεύει τα ανήλικα παιδιά της από το να δημιουργούν προβλήματα από εκεί που δεν υπάρχουν. Μάλιστα. Όλα αυτά λοιπόν θα καθοριστούν με την νομοθεσία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σημεωνίδη. Βάζω μια άνω τελεία στο θέμα που συζητάμε με τα τατουάζ, γιατί το ρεπορτάζ της υγείας τρέχει. Φαίνεται ότι έχουμε και άλλο θάνατο από γρήπη Α. Η Άννα Μαρία Ευτυχίου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Άννα Μαρία, καλό σου μεσημέρι. Άννα Μαρία.